Λήξαν θεωρεί Λευκοσία, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στον Αντένα, αρμόδια κυβερνητική πηγή. Το θέμα που προέκυψε με τις υποδείξεις της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα για συνέπειες που θα προκύψουν σε δεχόμενη ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στην Κύπρο. Ενώ σε δηλώσει του εκπρόσωπο τη κυβέρνηση Πρόδρομο Προδρόμου υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία καθορίζει την εξωτερική τη πολιτική ω ανεξάρτητο κράτο με βάση και την ιδιότητά τη ω κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν πρέπει ή δεν μπορεί να ενοχλείται από το γεγονός ότι η Κύπρος προσπαθεί με ισορροπημένο τρόπο να παίξει ένα ρόλο πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή. Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει διεθνείς συμφωνίες με πολλά κράτη, βάσει των οποίων παρέχονται διευκολύσεις για ανθρωπιστικού λόγους και απέρριψε τα όσα ακούγονται περί προσπαθειών στρατικοποίησης του νησιού προσπαθούμε να επιλύσουμε το Κυπριακό που είναι πρόβλημα κατοχής και παρουσίας κατοχικού στρατού. Να φύγει ο στρατός θέλουμε. Δεν γίνονται προσπάθειες κρατικοποίησης και αυτή η παρατήρηση δεν μπορεί να αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία. Προηγήθηκε χθε η τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη και του Ρώσου ομολόγου του Σερκέη Λαυρόφ και η προσπάθεια από αμφότερε τι πλευρέ να εξηγήσουν τι θέσει του αλλά και τι κινήσει του στο νέο αναδιόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον τη Ανατολική Μεσογείου. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν πω στου επόμενου μήνε συναντηθούν. Για διατάραξη των σχέσεων με τη Ρωσία που δεν είναι προ το συμφέρον τη Κύπρου, κάνει λόγο το ΑΚΕΛ και κατηγορεί την κυβέρνηση για δογματισμού και αλλοπρόσαλε προσεγγίσει στην εξωτερική πολιτική. Ενώ το κίνημα Αλληλεγγύη σε ανακοίνωση αναφέρει ότι με την παραχώρηση μόνιμων στρατιωτικών διευκολύσεων σε ξένε χώρε η στρατικοποίηση τη Κύπρου είναι ήδη γεγονό. Πάντω, οι ρωσικέ προειδοποιήσει με αποδέκτη τη Λευκοσία έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση και στο εξωτερικό, με ξένα μέσα να κάνουν αναφορέ στι δηλώσει τη εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.